υπόθεση του εντοπισμού πτώματος γυναίκας σε εγκαταλελειμμένο μεταλλείο στο Μητσερό την περασμένη Κυριακή. Τις τελευταίες ώρες είχαμε σύλληψη προσώπου αλλά και προκαταρκτική ταυτοποίηση της ορού. Συνδεόμαστε με το Μητσερό και την Έλενα Λουκά. Φαίνεται ότι άνοιξε ένας νέος κύκλος ερευνών. Έλενα, καλό απόγευμα. Τι καινούριο έχουμε? Καλό απόγευμα, Γιάννη. Πραγματικά είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στις τελευταίες ώρες, καθότι φαίνεται ότι έχουμε ταυτοποίηση του θύματος. Φαίνεται να είναι η Mary Rose, 38 ετών, από τις Φιλιππίνες, η οποία έχει δηλωθεί ως ελλείπουσα από την οικία της στη Λάρνακα στις 5 περασμένου Μαΐου, δηλαδή το 2008, σχεδόν ένα χρόνο, Γιάννη. Όσον αφορά τώρα την πορεία των ερευνών, η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 33χρονου. Πρόκειται για τον πρώην συμβείο της από την Ρουμανία και εναντίον του διερευνάται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Πρέπει να πούμε ότι ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος περαιτέρω κράτησής του, καθότι εκτιμάται ότι η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε στη Λάρνακα. Τώρα, Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι μαζί με την άτυχη γυναίκα είχε δηλωθεί ελλείπουσα και η εξάχρονη κόρη της. Συνεπώς, οι έρευνες αυτή την ώρα επικεντρώνονται στον εντοπισμό του παιδιού, καθότι αγνοείται η τύχη του από την ημέρα εξαφάνισης της μητέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται ο 33χρονος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη, να ανέφερε στους ανακριτές ότι ο ίδιος πίστευε ότι η μητέρα μαζί με το παιδί της βρίσκονταν στο εξωτερικό και αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Το κουβάρι φαίνεται να ξετυλίγεται σιγά-σιγά. Οι διαστάσεις είναι ακόμη πιο τραγικές από όσο τις φανταζόμασταν. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε εκτός συνόρων, καθώς παγκόσμιο συγκλονισμό και θλίψη.